40 τρία απείλησε μία, δύο φορές προηγουμένως η τρίτη είναι και η φαρμακερή. Σέντρα, κεφαλιά, τα δίκτυα, 3-0, Χωσέ Ρόμο στο 24, δεύτερο γκολ για τον Βενεζουελάνο. Γκαρσία ανεβαίνει, κάθεται στον Γιούσκο, έχει χώρο, μπαίνει από πλάγια στην περιοχή, το γύρισμα Ρωμό με τα κουνάκια 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 67 από την ενέργεια του. Τώρα η εκτέλεση, η κεφαλιά στο δοκάρι, νέα κεφαλιά στα δίκτυα, 1-0 για τους Λαρνακείς. Περιμένουμε να δούμε το σκόρερ. Ο Χωσέ Ρόμο με το που πέρασε. Το κάνει για την αρχή του Ρωμό. Μέτρα έχει παγιά του Χρυσκός Κυριής. Ο Ρωμό 1-0 η ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ στο 49 ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη στιγμή από το κατέβασμα του Χρυσκός και στον Ρωμό. Ο Βενεζουέλα και πάει να πείσει αντεπίθεση η ΑΕΚ. Ο Πέρεμπος σαν την τον Ρωμό γέλνει από την εσκιά του Βανάρντες. Ο Ρωμό την μεγάλη ευκαιρία. Σέντρα στην περιοχή, ο δισκός λόγου και μαλλιά, 1-0 ΑΕΚ. Στο 26 δεν χρειάζεται πολλά ο Τυσκόσκι για να... Και ο Ροπέρς. Διαθυσμένος στο σέντρο του Τυσάκη, που τριγκάρει τον Ροπέρς. Απέναντι γίνεται κίνηση από δύο συμπαίκτες του Βαγγί, πάσα για τον Εσπινόσα από κοντά. 4-1 η ΑΕΚ, εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Η ΑΕΚ θα φύγει με τους τρεις βαθμούς από τον άψογο συνδυασμό των παιχτών, τον Πίκαρο Σαταγή και τον Εσπινόσα, να χτίζεται και αυτός ο σκορ να πετυχαίνει. Κίσα Σπαραγή, λάθος γκολ η ΑΕΛ, 1-3 ο Ρόμο, τραγικό λάθος στην άμυνα, στη Ασταλαμίνα, στο 35ο δευτερόλεπτο, ο Ρόμο πετυχαίνει ο πρώτος γκολ με την φανέλα της ΑΕΛ. Οδηγίες από τον διαιτητή, ο Ρόμο παίρνει φορά, εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0 για την ΑΕΛ. Στο 20ο λεπτό ανοίγει το σκορ, έτσι όπως σημώθηκε η ευκαιρία και δεν την έκασε ο Ρόμο. Με ψυχραιμία και... Παράλληλα πάει μπάλα. Βλέπουμε μετά την συνεργασία και την εκτέλεση κόρνερ με πάσα, ήρθε κεφαλιά από τον Σίμπα Τζάλμα. Το δεύτερο δοκάρι πάει μπάλα, ο Ρόμο δεν είχε καλή τοποθέτηση για να πάρει κεφαλιά. Από ό,τι μπροστά από κέρε, βγάζει την μπάλα πλάγια και έτσι. Για το μέχρι στιγμή. Με τον Κάσα απερνάει για τον Ρόμο. Ο Ρόμο με τον Χριστοφή, η προβολή που έγινε. Ο Ρόμο τρέχει να προλάβει να τα καταφέρει. Ο Κώστας για το 2-1 πλέον υπέρτης. Από το 4ο λεπτό τον καθυστερήσω με τον Κώστας. Η ΑΕΚ με τον Ρόμο. Σαν πριν αυτό τον Ρόμο, ο οποίος κατέβαζε αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει κάτω στην καρδιά. Ο Ρόμο ωραία Ρόμο. Εξαιρετική ενέργεια των Βενεζουελάνων, ο οποίος κάνει αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ζαχνέγερ.
στο εκείνη του Αποέλ. Ροζάλε εντράρε στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά πάνω στο Τσκουφέ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έρχεται μαζεύει ο Τρισκόφσκι. Σαουρέλιο προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ από τον Άλτμαν. Μένει παρά στην περιοχή της Πάφου. Γίνεται προσπάθεια για στέρς. Ο Μικέλ Γκονζάλες έδιωξε όπως και ο Πάνιτς. Στην κεφαλιά του Βάσεβιτς. Ο Ρωμό πρόλαβε. Είναι συνεχώς όποιος δίνει δουλειές. Αυτό που ζητάει είναι... Έτοιμος λοιπόν. Η μπάλα όμως είναι σε πόδια συμπαιχτών του. Είναι ο καλό τρόπο που είχε διαχειριστεί. Εσπινόζα. Δυσκός και καρδάζει. Βρίσκο. Τελευταία λαγιά που πλευρά δεν μόνοι αγαπητοί. Φορές θα πιέσει τον γύρω στην στιγμή. Και φαγιά του εκεί στο χώρο. Άντες, Γιονίδη, φαγιά, ο Λακόμο. Ωραίο Τρισκόσκι Τούμπας να δώσει συνέχεια στο 75ο λεπτό της ΑΕΚ κεφαλιά. Ο Τούμπας τώρα θα στείλει την μπάλα για τον Ρωμό. Το κύριμα του Ρωμό, ο Μάμας, το πλάσε Τρισκόσκι, το κύριμα ακόμη μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Πλάτη ευτελεστή στον ο Άγγελ Γαρσία τώρα. Δύο στρώξει την μπάλα πλάγια στον Νοτοκοβίτς με μια διαγώνια φαλιά βρίσκει τον Ακουράν, λάθος πάσα με περένταση ο Ρωτοκούτσο που είναι ο βασικός του Ακραίου, είναι αδύνατο να περάσει από λίγο και τρεις παίκτες και ήδη από το πρώτο επίσημα η ΑΕΚ Κοντακία είναι παλιά από την Βενάνο του Λαμπένιο και να δώσει φρέσκα θεσμόνια στην ομάδα του Φάιντε Λεφτιάλη. Παλιά του Ρωμό μαζεύει ο Λίος του Χρονίου 3 λεπτά. Ο Μίνος Πόρτζες το 89 είμαστε. Πάλι με ένα ρούχο να φαλώσει, δεν τα κατάφερε όμως η καθηγή είναι ξανά στην ΑΕΚ. Κάνει την πάσα του Φερεφόν στο Ρωμό, για να δούμε εδώ το γύρισμα.